Χατζαντονίου θα κερδίσει. Θα δοκιμάσει το σουτ. Τον Τζέλος μαζεύει. Ο Πις. Χατζαντονίου δοκιμάζει το σουτ. Δεν είναι καλό. Νομίζω κάπως βιαστική η επιλογή του Χατζαντονίου, γιατί είχε την επιλογή και να προχωρήσει και να μπασάρει στον Χατζηφούντα. Πάω Χαραλάμπους. Θα εκτελέσει. Φωνιά, ο Σωτήρη θα πάρει την κεφαλιά. Μπορεί να περάσει άτομο στο 22. Ατσαλάκη. Σωτήρη κάνει λάθος. Χατζηφούντα στην περιοχή. Διαγώνια. Ο Τζέλος με δεύτερη προσπάθεια θα μαζέψει. Φονσέκα. Αναλάβει. Θα την περάσει από το τείχος ο Χατζηγιακουμής. Θα μαζέψει. Ο Χαραλάμπους παίζει κάθετα. Ο Φονσέκα. Διαγώνιο σέντρα σουτ. Βάλα περνάω. Αρθεί εσωτερικά. Ο Ατσαλάκης έχει χώρο. Δοκιμάζει τα πόδια του Ατσαλάκης. Μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Τζέλου στο 43. Παίρνει μέτρα. Αφήνει στον Πάχο. Στον Κουρζή. Ο Κουρζής θα ανατραπεί. Τον Χατζηφούντα κερδίζει φάουλ. Κίτρινη. Είναι κόκκινη σε περίπτωση που τη δείξει την κίτρινη κάρτα ο Σιμίδης. Εκτέλεση. Σέντρα σουτ. Ουσιαστικά προς το δεύτερο δοκάρι. Μπάλα θα περάσει από τον Θωνιάτη που δεν θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με την μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα. Μπάλα περνά out στο 53. Φονσέκα. Στον χώρο η μπάλα στον Κόκαλη. Το πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα. Ο Φονσέκα θα κάνει την κάθετη. Ο Κόκαλης θα βρεθεί σε θέση βολής. Θα πλασάρει και θα κάνει το 0, το 1-0 για την αναγέννηση Σφενδιού στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Η αναγέννηση σκοράρει. Προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με την εικόνα. Ο Πάχος παράλληλα. Αυτό γκολ. Αυτό γκολ νομίζω ήταν. Στο 59 κάνει το 2-0 η αναγέννηση Ασφενδιού. Την σέντρα του Πάχου. Θα κάποιος τρόπος να δείξουμε μάτς. Δυστυχώς από αυτά τα απρόπτα που συμβαίνουν. Κόκαλης για να πάει στην κορυφή ο Σπύρου. Ο Φονσέκα από μακριά πλασάρει μπάλα στα δίχτυα από την γρήγορη απομάκρυνση του Τάλαρου. Ο Φονσέκα ήταν αυτός που επωφελήθηκε και με πλασέ. Περνάει την μπάλα πάνω από την Χάντζη Γιακουμή. Πανηγυρίζει και με έναν ιδιαίτερο τρόπο κάνοντας το 3-0 για την αναγέννηση Ασφενδιού. Με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα του στο μάτς. Χατζη Παναγιώτης θα βγει δυνατά. Κερδίσει. Σεντρασού την μπάλα θα πάρει ύψος. Ο Χατζη Αντωνίου το πλασέ. Και η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Χατζη Αντωνίου είδε την μπάλα να στρώνεται στο δεξί του. Δοκίμασε τα πόδια του. Και την έστειλε στα δίχτυα του Τζέλου. Μειώνοντας σε 3-1. Η δοξακαρτάμε στο 68. Από την κόντρα υποφελείται ο Πάχος. Και παίζει κάθετα τον Σπύρου. Δεν υπάρχει offside. Το Σπύρου. Χατζη Γιακουμής θα κόψει. Προσποιηθεί, θα κρατήσει ο Χατζηφούντας, ο Χατζηαντωνίου, το πλασέ, μπάλα burnout. Φονσέκα θα πάρει την κεφαλιά, ο Κόκαλης απέναντι από τον Χατζηγιακουμή, το πλασέ, μπάλα στα δίχτυα. Κεφαλιά πάσα του Φονσέκα, ο Κόκαλης απέναντι από τον Χατζηγιακουμή θα βρεθεί, θα πλασάρει και θα πετύχει και τέταρτο γκολ για την αναγέννηση Ασφενδιού. Ο Νόντας Κόκαλης σφραγίζει μια καλή εμφάνιση για τους πράσινους. Με την φανέλα των Πρασίνων και πετυχαίνει το δεύτερο του τέρμα στο παιχνίδι, κάνοντας το 4-1 για την αναγέννηση Ασφενδιού στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρθει εσωτερικά ο Κουρζής, ο Πάχος, θα δοκιμάσει το σούτ ο Πάχος, μαζεύει. Χατζηγιακουμής. Η σέντρα του, ο Τζέλος με τα ακροδάχτυλα θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Φωνιάτης. Παπαχαραλάμπους θα δοκιμάσει τα πόδια του, η μπάλα burnout στο 89.